Σας έχει πάρει και μια εσωτερική διάσταση από την άποψη ότι έχετε τις οργανώσεις να είναι σε αντιπαράθεση με την κεντρική ηγεσία του κόμματος, ιδιαίτερα για την ιστορία του κ. Βουδούρη. Ομιλώ. Υπάρχει θέμα, κατά τη δική σας γνώμη? Καταρχήν είναι νομίζω υπερβολικά τραβηγμένο το σχεδόν παρόμοιο. Χειρότερο είπα εγώ. Ακόμα χειρότερα το χειρότερα. Στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάστηκε μια πρόταση η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη μεγάλη πλειοψηφία των περιοχών της χώρας, κάλυπτε με υποψηφιότητες που προέρχονται από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ ή με κάποια πολιτικά ανοίγματα, και εγώ εδώ θέλω να σημειώσω το άνοιγμα στην Αγλαία την Κυρίτσι στο Βόρειο Αιγαίο, ως υποδειγματικό κατά τη γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε σε ένα μεγάλο αριθμό περιφερειών ομόφωνη αποδοχή της κατεύθυνση. Από αυτήν την άποψη νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή μακράν πιο έτοιμος, μακράν πιο ενοποιημένος, δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα. Είναι συγκεκριμένο, κύριε Ταβανένο. Ναι, ναι, θα έρθω. Προσέξτε όμως. Τώρα συζητάμε το θέμα Βουδούρη 3-4 εβδομάδες. Συζητάω μια διατύπωση ότι είναι σχεδόν όμοιο ή και χειρότερο. Η μισή Ελλάδα διαφωνεί με αυτό που κάνατε. Λοιπόν, πείτε μας γι' αυτό τώρα, μας λέτε τα άλλα. Θα σας πω γι' αυτό, αλλά οφείλω. Εδώ μας είπε ο άνθρωπος ήταν σαφής, κύριε Δινόπουλο. Ναι. Ελάτε. Κάνατε όμως μία σύγκριση ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αντιμετώπισε και έλυσε στη Δυτική Μακεδονία και στα προβλήματα που έχει στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρουμε αν το έλυσε, γιατί και αντάρτη έχουμε. Επομένως δεν το έλυσε το θέμα. Βάλατε ένα υποψήφιο εκεί. Κάνατε τη σύγκριση και είπατε ότι είναι πιθανόν και χειρότερα με ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να αποφασίσει σε καμία από τις μεγάλες περιοχές. Σε καμία. Ναι. Άρα λέω ότι αυτό είναι άδικο, το ξεπερνάω. Ωραία. Λοιπόν, να πάω. Εγώ τη διαγράφω τη λέξη, δεν είναι το πρόβλημά μου εκεί. Εντάξει. Να πάω σε αυτό που με ρωτάτε, για το οποίο δεν έχω καμία πρόθεση να το αποφύγω. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη διαδικασία αυτή της επιλογής υποψηφίων είχε βάλει δύο κριτήρια. Το ένα ήταν το πολιτικό πλαίσιο. Ναι. Αντιμνημονιακό, αντικαλλικρατικό, αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό. Και το άλλο ήταν μια διαδικασία όπου οι εκπρόσωποι μας θα έπρεπε να έχουν την υποστήριξη ή τουλάχιστον, αυτό το λέω εγώ, η απόφαση θα είναι την υποστήριξη, την ανοχή των οργανώσεων της περιοχής. Ναι. Αυτά δημιουργούν δυσκολίες, δημιουργούν ζητήματα που έχουν να λυθούν και σε σχέση με συμμαχίες και ανοίγματα κτλ. Υπήρξε μια άστοχη επιλογή στη Δυτική Μακεδονία, η οποία διορθώθηκε μέσα από την παρέμβαση της εσωτερικής συζήτησης στο κόμμα. Και υπάρχει σε εξέλιξη μια εσωτερική συζήτηση σε σχέση με την υποψηφιότητα του κυρίου Βουδούρη. Έχει αποφασίσει, και αυτό οφείλω να το πω, η πολιτική γραμματεία, ότι διατηρεί την υποστήριξη στον κύριο Βουδούρη. Υπάρχουν συνεδριάσεις των οργανώσεων του Πελοποννήσου. Είναι μια συζήτηση. Θέμα υπάρχει. Για εσάς, θέμα υπάρχει. Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που συνεδριάζει. Γιατί η ηγεσία δείχνει να μην υπάρχει. Ναι. Ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι ένας πολιτικός φορέας που αυτά τα ζητήματα. Η δική σας γνώμη, κύριε Ταβανέλο, είναι ότι πρέπει να αποσυρθεί ο κύριος Βουδούρης? Η δική σας γνώμη, ο Ταβανέλος, τι λέει? Οφείλω να πω ότι η δική μου προσωπική γνώμη, η οποία για την ώρα είναι μειοψηφία μέσα στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι είναι λαθεμένη επιλογή ο κύριος Βουδούρης και ότι πρέπει να παρθούν υπόψη οι αποφάσεις των οργανώσεων της Πελοποννήσου. Λέω όμως, για να μην αδικώ κανέναν, ότι κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε σε αυτή τη διαδικασία ότι δεν είναι ένας φορέας δεδομένος, να το πω έτσι, είναι ένας φορέας ο οποίος έχει δυνατότητα εσωτερικής συζήτησης και επίλυσης των προβλημάτων. Μες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο όπλο, μες, κατά τη γνώμη μου. Από τη δική σας πλευρά τι θα κάνετε? Γιατί εσείς ακόμα έχετε ορισμένα πρόσωπα, έχετε ανακοινώσει, κάποια άλλα θα τα ανακοινώσετε, λόγια τη Δημοκρατική Αριστερά. Εσείς όμως στο επίπεδο